Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την καταβολή των αναδρομικών 280.000 στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, ιατρών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακών και δικαστικών με το μισθό του Δεκεμβρίου έχει δρομολογήσει το Υπουργείο Οικονομικών. Τα αναδρομικά που θα επιστραφούν μετά τις κρατήσεις θα ανέλθουν στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, τα αναδρομικά ξεκινούν από 1.400 ευρώ και υπερβαίνουν ακόμα και τα 20.000 ευρώ για κάποιους δικαιούχους. Ανάσα αναμένουν οι έμποροι να δώσουν στην αγορά οι ενδιάμεσες εκπτώσεις μετά από έναν Σεπτέμβριο που χαρακτηρίστηκε υποτονικός, λόγω βέβαια των πωλήσεων που ακολούθησαν φθήνουσα πορεία. Οι ενδιάμεσες φθινοπορεινές εκπτώσεις ξεκινούν από την ερχόμενη 5η-1η Νοεμβρίου και αναμένεται να διαρκέσουν στις 15 Νοεμβρίου, για να ακολουθήσει λίγο αργότερα, συγκεκριμένα στις 23 Νοεμβρίου, η Black Friday. Νέα μορφή αναμένεται να πάρει ο Πειραιάς μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς η ανάπλαση του μικρολίμανου σε συνδυασμό με την επέκταση του μετρό και του τραμ θα μετατρέψουν το λιμάνι σε συγκοινωνιακό κέντρο. Η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης επενδύσεων, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς. Πλέον ο Πειραιάς είναι το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου και το 7ο μεγαλύτερο της Ευρώπης. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το Γενικό Δίκτυμο να κυμαίνεται σε 633,94 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,11% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.